Σήμερα Σταυρό, πράγματι οι ομάδες γίνονται πλέον 18, 13 της Super League 2 και 5 της Super League 1. Οι τρεις που προστίθενται περιγράφονται στον ιστότοπο της δίκης κατ' ουσίαν, δηλαδή ένας γεωγραφικός προσδιορισμός ο οποίος αποτυπώνεται και στον ιστότοπο έχει να κάνει με 5 ομάδες από την Αττική, μιλάω πάντα για Super League 2, δύο από τη Βόρεια Ελλάδα, δύο από τη Θεσσαλία, μία από την Πελοπόννησο και τρεις από την νησιωτική χώρα, και πρέπει να πούμε ότι από αυτές τις 13 ομάδες της Super League 2 μόνο 4 δεν παίζουν πια σε αυτό το πρωτάθλημα, είναι σε παρακάτω κατηγορία αλλά στη τεχνική. Θυμίζω ότι η έρευνα της Ιντερπόλ ήταν σε βάθος 2,5 ετών. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι στην Ελλάδα που κινούνται γύρω από αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Σακελαροπούλου, η αθλητική υπερεισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Σπυρόπουλος, ο αθλητικός εισαγγελέας Αθηνών, και ο κύριος Κοτουλόπουλος, που είναι πρόεδρος εφετών και πρόεδρος επιτροπής δεοντολογίας. Πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Κοτουλόπουλος είχε χάσει λίγο και επεισόδια. Βλέπω να δικάζει με τον παλαιό πειθαρχικό κώδικα, με βάση αυτά που πληροφορούμε, ο πειθαρχικός κώδικας ΕΠΟ είχε αλλάξει εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Πλέον δεν ισχύει, δηλαδή οι δύο ή τρεις μαρτυρίες που υπήρχαν παλιά, πλέον ισχύει αυτό που λέει το ΚΑΣ, αυτό που λέει η FIFA, αυτό ισχύει και στην ΕΠΟ. Ισχυρή πιθανολόγηση, όχι πλήρη απόδειξη. Για να είναι και πιο απλές οι έννοιες και στους ακροατές. Η Ιντερπόλ έχει κινηθεί μαζί με την Eurojust με τη συνδρομή της Polandar, έτσι κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, και πρέπει να σας πω ότι η Διεθνής Αστυνομία κατέγραψε μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών τις παράνομες δραστηριότητες του φερόμενου ως εγκέφαλου, ο οποίος ζει στην Πάτρα και βρίσκεται μεταξύ Αθηνών και Λονδίνου, και των μελών του ίδιου κυκλώματος του παράνομου σχηματισμού. Την ίδια ώρα, σήμερα γίνεται μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση στην ΕΠΟ και στις 12 το μεσημέρι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και στις 2 το μεσημέρι στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επιστολή στην Ομοσπονδία και ζητεί να συζητηθεί το ζήτημα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, διότι το κύκλωμα παράνομου σχηματισμού αυτονοήτως αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και όχι το ερασιτεχνικό. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγο απάντησε η ΕΠΟ δια επιστολής ότι θα το συζητήσει στην Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή όχι στις 12 το μεσημέρι στις 2. Έχω μία πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός θα επιμείνει για την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, δεν ξέρω ποια θα είναι η τάση της Super League, η οποία Super League πληροφορούμε ότι θα προτείνει ελάφρυνση των ποινών για τα χειραγωγημένα, δηλαδή ότι να μην υπάρχει μόνο υποβιβασμός, να υπάρχει και αφαίρεση βαθμών, να υπάρχει δηλαδή το μείον 10. Προς το παρόν υπάρχει μόνο υποβιβασμός στον κώδικα. Την ίδια ώρα η ΕΠΟ προτείνει αναδρομικά αυστηροποίηση των ποινών, δηλαδή 3 φάκελοι ίσον αποβολή. Νομίζω και η Λίγκα και η ΕΠΟ κάνουν και οι δύο λάθος, διότι το κρίσιμο δεν είναι τι πρόκειται να εφαρμοστεί, αλλά τι εφαρμόζεται τώρα, δηλαδή ότι με ισχυρή πιθανολόγηση επιβάλλουν τιμωρίες. Και επίσης, αν θέλουν να συζητήσουν για το τι πρόκειται να εφαρμοστεί, ας πάνε σε δύο συστήματα δύο χωρών ευρωπαϊκών, της Ουκρανίας που τώρα πια με τον πόλεμο βέβαια έχει θέματα, αλλά έκανε πραγματογνώμονες, έκανε πραγματογνωμοσύνες πριν καταλήξει σε αποφάσεις, δηλαδή πραγματογνώμος στοιχηματικός αναλυτής, πραγματογνώμος προπονητής, πραγματογνώμος διαιτητής που βοηθούσαν τις δικαστικές αρχές, τις πειθαρχικές, να βγάλουν τις αποφάσεις, και ένα άλλο σύστημα της Κύπρου με point system, το οποίο όμως δεν είναι τρεις φάκελοι αποβολή, διότι αν μια ομάδα δεν μετέχει σε στήσιμο και έχει τρεις φακέλους οι οποίοι είναι που χωρίς να έχει στήσει η ίδια μάτια και το έχει στήσει ο αντίπαλος, τότε τι κάνουμε, ρίχνουμε την ομάδα? Γι' αυτό χρειάζονται οι πραγματογνωμοσύνες και το point system. Αυτή είναι μια συνολική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, του Ινστιτούτου Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, νομίζω είναι από τους πλέον αρμόδιους να μας διαφωτίσει πολύ περισσότερο. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγόπουλε. Καλημέρα κύριε Θωμαίδη, καλημέρα κύριε Χοντοθήμιο. Καλημέρα. Μήπως η ΕΠΟ λειτουργεί προσανατολιστικά? Ναι, οπωσδήποτε. Ναι. Ξεκινάω μάλιστα για να φανεί το προσανατολιστικό από το τελευταίο που είπατε, ότι σήμερα είναι η συζήτηση. Ξέρετε ότι σήμερα στην ημερήσια διάταξη, επειδή έχω πολλά θέματα που συζητούνται σήμερα σοβαρά, του Ηρακλή ας πούμε, που έχω κάνει καταγγελία, είναι στο νούμερο 29-30, θέμα παραβόλων, θέματα προπονητών, για να μην υπάρχουν κάποια άλλα θέματα. Το θέμα της διοντολογίας και το πιο σοβαρό των ημερών, ξέρετε τι θέση έχει, 300. Είναι το 300 θέμα. Για να μην προλάβω.
Για να το τελευταίο θέμα, το οποίο θα έχει προηγηθεί μια βαριά σύσκεψη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου 12-2, δηλαδή κουράζονται τα μέλη γιατί μετέχουν και στην, μετά στην εκτελεστική. Η εκτελεστική λοιπόν σε ολομέλεια μετά συνεδριάζει στις 2 για 30 θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το 300 το πιο σοβαρό. 21 του Ηρακλή και 30 του Δεοντολογίας, το οποίο προφανώς θα βάλουν και την, το υπόμειο του κ. Αλαφούζου. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι ισχύει. Μιλάμε όχι απλώς ο προσανατολισμός, θα έπρεπε να γίνει χωριστή συζήτηση και άμεση στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Όπως έχω ζητήσει να συγκληθεί η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων εδώ και 10 μέρες για το θέμα του Ηρακλή, περιμέναμε πρώτα να συνεδριάσει η Super League 2 και να λάβει χθες την απόφαση αυτή σύμφωνα με τον ΚΑΠ, και τώρα πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αλλά για εγώ όταν βλέπω αυστηροποίηση, είτε σε δικαστικές αποφάσεις είτε σε διοικητικές αποφάσεις, αρχίζω και φυλάγομαι. Διότι η αυστηροποίηση πολλές φορές γίνεται για προσανατολισμό και για να μην εφαρμοστεί ποτέ κάτι που το κάνεις αυστηρό. Διότι ό,τι κάνεις αυστηρό, πολύ αυστηρό, δεν εφαρμόζεται ποτέ. Τάχτη στα μάτια. Δεν μπορεί να λέει άλλα η Super League 1 και άλλα να λέει η ΕΠΟ και να πάνε να περάσουν έναν κανονισμό για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή, σωστά είπατε, ισχύουν συγκεκριμένοι κώδικες, συγκεκριμένοι κανονισμοί. Και να σας πω και το χειρότερο. Δεν έχω εμπιστοσύνη στον κύριο Κοτουλόπουλο και στον κύριο Σφυρόπουλο. Έχω μόνο στην κυρία Σακελαροπούλου. Ή μόνο η κυρία Σακελαροπούλου αυτή τη στιγμή πληρεί τα εχέγγυα, αλλά αυτή δεν είναι στον χώρο του αθλητισμού, είναι στο ποινικό. Το ποινικό κάνει και διαδικασία. Ο κύριος Σπυρόπουλος και ο κύριος Κοτουλόπουλος δεν έχουν δείξει και τα καλύτερα δείγματα μέχρι στιγμής αξιοπιστίας. Κύριε Παναγόπουλο, ο κύριος Κοτουλόπουλος μέχρι χθες είχε την αίσθηση ότι ίσχυε ο παλαιός πειθαρχικός κώδικας, είναι 1,5 χρόνο πειθαρχικός δικαστής. Καλά, εδώ ισχύει ο κώδικας. Είναι συγκεκριμένο. Ότι υπήρχαν οι 2-3 μαρτυρίες, ενώ ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα εμούς σίγουρα, ότι ο πειθαρχικός κώδικας, το άρθρο 26, παράγραφος 6, είναι καθαρά για ισχυρή πιθανολόγηση με βάση την ομολογία του ΚΑΣ. Ισχύει αυτό. Τα αντιφάξιον το λέει ρητά. Το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι διατάξεις συγκεκριμένες, οι ποινές είναι συγκεκριμένες, τα αδικήματα είναι απαράγραπτα. Απαράγραπτα, ρητά. Τώρα από εκεί και πέρα να εφεύρουμε. Και η ποινή είναι υποβασμός. Φυσικά. Και βαριές ποινές για τα φυσικά πρόσωπα και αντικειμενική ευθύνη των ΠΑΕ που τα πρόσωπά τους έχουν εμπλακεί σε απόπειρα, όχι μόνο να ολοκληρωθεί η χειραγώγηση όπως εδώ ή ο στοιχηματισμός, αλλά πέραν αυτού. Να πάμε στο κυριότερο που η Ρία Σακελαροπούλου το προχωράει. Ο κ. Κοτουλόπουλος δεν μπορεί να το προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο, διότι εκτός το ότι λείπει και ξέρω ότι καλοκαίρι η επιτροπή αυτή ούτως ή άλλως τον καλό καιρό το χειμώνα δεν βγάζει. Όταν προλίγων ημερών αρχαιοθέτησε 109 φακέλους σπόραντα. Τι εμπιστοσύνη να έχουμε. Και όταν ο κ. Σπυρόπουλος και ο κ. Κοντουλόπουλος μαζί κατηγορηθήκαν για αδράνεια σε πάρα πολλές άλλες υποθέσεις που κηρύχτηκαν. Μιλάτε για τον εισαγγελέα, γιατί ο κόσμος πιθανόν να μην ξέρει. Μιλάτε για τον εισαγγελέα, τον κ. Σπυρόπουλο και για τον πειθαρχικό δικαστή, τον κ. Κοντουλόπουλο. Οι οποίοι είναι τακτικοί δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι παραβίασαν την πέρυσι στην υπόθεση της σεξουαλικής παρενόχλησης, δεν μιλάμε τα ονόματα λόγω προσωπικών δεδομένων, και τους καταγγείλαμε και απαλλαχτήκανε βέβαια δικαστικά, εσωτερικά δικαστικά μετά, κόρα κασκοράκου, μάτι δεν βγάζει, έχουμε πει, αλλά πέραν αυτού δεν έχουν δείξει διαγωγή με την έννοια ότι ο κ. Κοτουλόπουλος έχει θάψει πέραν των 109 φακέλων της Πορραντάτ, έχει θάψει όλες τις καταγγελίες που έχω κάνει. Έχω κάνει αμέτρητες καταγγελίες και όλη η Επιτροπή Διοντολογίας και πρώτου κ. Κοτουλόπουλου με την κυρία Λουίζα Γλυκερία Ιωαννίδου έκανε τα. Θάψανε τι μας λέτε, ότι οι δικαστές, οι επικεφαλής αυτής της κρίσιμης επιτροπής διοντολογίας που τιμωρεί μέχρι και με υποβασμό και εισόδιο αποκλεισμό θάβουν υποθέσεις, αυτό μας λέτε. Ασφαλώς, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Εγώ δεν έχω λάβει καν απάντηση για τις καταγγελίες της ΚΕΠ προ 2 ετών για τη δίκη Ζαβορά και κατά προσώπων νομικής υπηρεσίας, τώρα καινούργιες κατά των αεροπαγητών, ούτε καν παλιές του ΨΑΤ, παλιές του Ηρακλή, χίλιες δύο καταγγελίες, ούτε καν απάντηση. Πώς θα προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες και πώς θα τελεσυνδικήσουν, γιατί έχει έφεση μετά στην Επιτροπή Εφέσεων και στο ΚΑΣ. Θεωρείτε δίκαιο το αίτημα που ήδη διατυπώθηκε στην επιστολή του Παναθηναϊκού για επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, γιατί το πρωτάθλημα αρχίζει 18 Αυγούστου και της Super League 2 στις 24. Ούτε απλώς το θεωρώ δίκαιο, επιβεβλημένο. Ο κ. Αλαφούζος και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ που πρωτοστάτησαν κάποια στιγμή όταν ξεκίνανε τα γεγονότα κλπ. Στα πιο παλιά σκάνδαλα. Πρέπει μαζί με άλλες ΠΑΕ να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία της ιστορίας. Κύριε Παναγόπουλο, θα έπρεπε να γίνει έτοιμα ή αυτό είναι η υποχρέωση του πειθαρχικού δικαίου στο ποδόσφαιρο? Είναι υποχρέωση της Ομοσπονδίας καταρχήν. Είναι υποχρέωση της Ομοσπονδίας και των οργάνων. Αμελητή γράφει ο κώδικας.
Ότι πρέπει ευλόγου, ευλόγου χρονικού διαστήματος, δηλαδή το πλαγικό θέλει 10 μέρες, 20 μέρες. Άμεσα. Έπρεπε να έχουν κινηθεί άμεσα, αλλά έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί και η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων. Επειδή λοιπόν όλοι αυτοί δεν κινούνται, εγώ σαν ΚΕΠ, σας το λέω και είναι αποκλειστικότητα, αύριο θα καταθέσω αίτηση σε ποιον, μπορείτε να φανταστείτε σε ποια αρχή, σε αυτή που υποτιμούμε, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την υποτιμούμε λόγω αυτό που έχω γίνει στο παρελθόν, που είχε θάψει φακέλους μου. Εγώ θα καταθέσω σαν ΚΕΠ αύριο καταγγελία αίτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να αρθούν και να μην δοθούν τα πιστοποιητικά στις ΠΑΕ που εμπλέκονται, να αναλάβει έρευνα, γιατί θεωρώ ότι είναι ευθύνη του κράτους, του νέου υπουργού. Άρα λέτε να μην πάρουν πιστοποιητικά συμμετοχής οι ΠΑΕ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο παράνομο. Θυμηθείτε υποθέσεις καβάλας του Ολυμπιακού. Αν περιμένουμε την Επιτροπή Διοντολογίας και την ΕΠΟ, θα έξαμε και λίστρισα. Το κλείνουμε και θα το συζητήσουμε σίγουρα αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγόπουλο. Σταύρο, σήμερα οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές και στις 12 το μεσημέρι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και στις 2 το μεσημέρι στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας.